Κόκκινο χτυπάει το θερμόμετρο στο πολιτικό σκηνικό, με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση Νοβάρτης. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κινήματος αλλαγής Ανδρέας Λοβέρδος έκανε πράξη την προαναγγελθήσα κίνησή του, υποβάλλοντας μηνυτήρια αναφορά σε βάρος της εισαγγελέως διαφθοράς Ελένης του Λουπάκη, των δύο επίκουρων εισαγγελέων της, Χρήστου Τζούρα και Στέλου Μανώλη, αλλά και καταπαντός άλλου υπευθύνου για κατάχρηση εξουσίας και παράβαση καθήκοντο. Τίποτε, καμία και κανένας δεν θα σταθούν πάνω από την αλήθεια. Το κακούργημα της κατάχρησης εξουσίας έχει συντελεστεί. Εκείνοι που εμπλέκονται θα τιμωρηθούν όπως ο ελληνικός νόμος ορίζει. Είναι ζήτημα συντάγματος, δημοκρατίας και δικαιοσύνης. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο σύσταση εξεταστική για το εάν υπήρξε σκευωρία στην υπόθεση Νοβάρτη, χωρί να έχει ληφθεί ακόμα κάποια συγκεκριμένη απόφαση. Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Τέλειο Πέτσα σημείωσε ότι η Βουλή θα είναι αυτή που θα αποφασίσει. Έγινε μια προσπάθεια ένα οικονομικό σκάνδαλο να μετατραπεί σε πολιτικό σκάνδαλο μόνο στην Ελλάδα. Απεδείχθη από την πορεία που είχαμε τον προηγούμενο χρόνο ότι τέτοιο σκάνδαλο δεν υπήρχε. Αυτό που εξετάζεται τώρα είναι αν υπήρχε σκευωρία, ώστε να μπουν κάποια ονόματα, μεταξύ των οποίων πρωθυπουργοί, πρώην πρωθυπουργοί, Ευρωπαίο Επίτροπο, Διοικητή Τράπεζα Ελλάδο, να κρεμαστούν στα μανταλάκια ω άνθρωποι οι οποίοι είχαν εμπλοκή σε αυτό το σκάνδαλο. Τα αίματα ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ ανάβουν. Σκανδαλώδη χαρακτήρισε τη στάση τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση ο Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο. Θα ακολουθηθούν τα θεσμικώ αναγκαία από τη στιγμή που έχει έρθει ο φάκελο στην, στην Βουλή. Θα πρέπει να τεθεί για συζήτηση στη Βουλή και θα πρέπει να ληφθεί απόφαση. Άρα και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα πρέπει μέσα στι επόμενε ημέρε να τοποθετηθεί. Προφανώ υπάρχει υποψία ότι η προηγούμενη κυβέρνηση όλη αυτή την υπόθεση προσπάθησε να τη χρησιμοποιήσει για πολιτικό όφελο. Και αυτό αποδεικνύεται από το ίδιο το αποτέλεσμα. Ωστόσο, αν θέλετε να σα πω εγώ τη δική μου άποψη, mm -hmm. δεν μπορεί αυτή η πρακτική να συνεχίζεται επουδενή σε μια νέα εποχή με μια κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Παρατηρώ ότι υπάρχει από αρκετά στελέχη τη Νέα Δημοκρατία. Δεν βλέπω την ίδια τοποθέτηση από όλα. Θέλω να είμαι ειλικρινή αυτό. Μια διάθεση ρευανσισμού. Μια διάθεση ουσιαστικά ποινικοποίηση. Ε, όχι τη πολιτική ζωή μόνο του τόπου, αλλά και τη προσπάθεια διερεύνηση η οποία έχει γίνει πολλέ φορέ. Ο Σάκης Παπαδόπουλο έγινε ο πρώτο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που εξέφρασε τη λύπη του για την ταλαιπωρία που υπέστησαν οι πολιτικοί που ενεπλάκησαν στην υπόθεση Νοβάρτη χωρί τελικά να προκύψει κάτι σε βάρο του. Χαίρομαι που, που δεν βρέθηκε τίποτε και εκφράζω όπω λέτε τη λύπη. Για Μα, την χαίρομαι, που ακούτε, χαίρομαι που το ακούτε. Χαίρομαι, ειλικρινά, χαίρομαι που το ακούω. Γιατί πιστεύω ότι η πολιτική πρέπει να έχει και μια ανθρώπινη πλευρά σε αυτά τα πράγματα. Και ειδικά για τον κύριο Πικραμένο, ο οποίο ήταν και ένα πρωθυπουργό του εν, ενό-ενάμιση μήνα, νομίζω ότι ήταν εντελώ άδικη η ταλαιπωρία. Η δικογραφία για την οφάρτη έχει φτάσει σύμφωνα με πληροφορίες στη Βουλή. Η αναγγελία τη διαβίβαση του φακέλου θα γίνει την Τετάρτη στην προγραμματισμένη συνεδρίαση τη Ολομέλεια. Μέχρι τότε θα παραμείνει σφραγισμένη στο αρμόδιο γραφείο τη Βουλή.